Δημητρίου, καταφέρνει, κάνει την σέντρα. Γίνεται μια πρώτη κεφαλιά και μαζεύει ο Ρούτκο. Που επανακερδίζει, Μπερικό, έχει το Σεμέδο δίπλα του. Με προϋποθέσεις η Πάφος στο σούτ εξωτερική πλευρά των δικτύων, κάπου χτύπησε και έχουμε κόρνερ. Την μεγάλη περιοχή του Ρούτκο, εκτέλεσε ο Ντίας. Ψηλά η μπάλα, δεν απομακρύνεται, βγήκε ο Ρούτκο, ευκαιρία, ο Καπαρτής, γκολ, 1-0 η ΠΑΕΚ. Αναλαμβάνω την αδράνεια που δημιουργήθηκε εκεί, κοιτάξτε, ο Ντίας το κόρνερ, εκεί ο Έσελινγκ ήταν που έκανε ένα μαρκάρισμα και έμεινε κάτω παίχτης της Πάφου. Ξανά να δούμε, πήρε ύψος η μπάλα, βγήκε ο Ρούτκο, δεν μπόρεσε, έγινε μια κόντρα. Και τον καλούν να πάει στο VAR. Βλέπουμε ό,τι βλέπει και αυτός. Για offside. Ο Ρούτκο είναι εκτός και εξετάζεται γιατί είναι μόνο ένας ποδοσφαιριστής πίσω, άρα... Αν επηρέαζε αυτός που ήταν κάτω, δεν έχω καταλάβει τι κάνουν τώρα. Εγώ νομίζω ότι ήταν για φάουλ επιθετικό πιο πριν στο μαρκάρισμα του Έσελινγκ στον Μπάιριτς. Εδώ βλέπετε, ο Ρούτκο είναι εκτός και είναι μόνο ένας παίχτης εκεί. Ναι, αλλά είναι κάτω εκεί και δεν επηρεάζει νομίζω. Offside. Έρχεται το πλάνο από το VAR. Πάμε ξανά. Είναι μόνο ένας που καλύπτει πίσω. Τώρα το θέμα είναι, επηρεάζει τον αμυντικό που είναι πίσω ο παίχτης της ΠΑΕΚ που ήταν κάτω εκεί. Το ότι κάλυπτε μόνο ένας, ήταν πίσω, βγήκε ο Ρούτκο και ήταν μόνο ένας παίχτης πίσω, ναι, αλλά το θέμα είναι αν επηρεάζει ο παίχτης που ήταν κάτω. Και εδώ ξανά προηγούμενη φάση. Κάνει μια παλιά, περνάει μπάλα, ο project δεν μπορεί, γκόλο βαλακάρι πάνω το σημειάκι. Θα το δούμε ξανά τώρα. Ούτε ο Μπερικό, ούτε ο βαλακάρι φυσικά που ήρθε από πίσω ήταν offside. Και από την ασταθή απόκρουση του project ήρθε ο βαλακάρι και έκανε το 1-0. Ξανά. Η παλιά του Σεμέδο και τον γκόλ του βαλακάρι. Ναι, Γιώργο. Όπως είναι φυσιολογικό, υπάρχει απογοήτευση, αλλά όχι πανικό στον πάγκο της ΠΑΕΚ. Χειροκρότησαν τους παίκτες τους με σκοπό να τους εμψυχώσουν εν ώψη της συνέχειας. Ο κύριος Μίλανιτς ρώτησε πόσος χρόνος απομένει για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Προφανώς έχει πολλά να πει στους ποδοσφαιριστές. Σε διακόπτω για να δούμε ξανά και τις γραμμές που τραβήχτηκαν. Ότι και ο Μπερικό, αλλά και πίσω φυσικά ο Βαλακάρη που ήρθε από πίσω και έκανε τον γκολ. Τρακομίρ. Μια μεγάλη παλιά για τον Ζαϊρό που έκανε κοντρόλ και έχει τον Πάγιτς. Κάνει αυτό το γύρισμα, ευκαιρία, μεγάλη χαμένη βαλακάρι. Από κανονική θέση, κοιτάξτε την παλιά και το κοντρόλ που έκανε ο Ζαϊρό. Έδωσε στον Πάγιτς η πάσα για τον βαλακάρι, έκανε κοντρόλ και σούτ πολύ αστοχό στο 57ο λεπτό. Ζαϊρό. Ευνοείται από την κόντρα, στρώνει στον Πάγιτς, αυτό στον Μπερικό. Δεν περνάει η πάσα του για τον Ζάιρο, συνεχίζει ο Μπερικό, περνάει για τον Σεμέδο, βγαίνει, μαζεύει ο project. Δεν μπορεί τώρα, ούτε τώρα η Πάφος. Για να δούμε τον Μπερικό, το σούτ, το project. Θα δούμε ξανά το σούτ του Μπερικό. Ήταν δυνατό, αλλά ήταν πάνω στο project. Πίσω του Γιάνσεν, βρήκε τον τρόπο, έκανε πάσα στον Ντράκομιρ, το shoot το project. Σφυρίζει ο Χριστοδούλου, εκτελεί ο Ντράκομιρ το φάουλ, ο project διώχνει με γροθιές. Γιάνσεν πέρασε, μπαίνει πλάγια στην περιοχή, κάνει το γύρισμα, η μπάλα στον Ρούτκο. Βαλακάρι, τον κλείνει ο Σουμαόρο, Βαλακάρι δίνει στο Σεμέδο. Βρήκε το χώρο, κάνε το πλασέ, διώξε ο project. Για τους Κερινιώτες, με Φάρτσο, βγήκε ο Ρούτκο, έχασε ο Ντίας το σούτ άστοχος.
Δίνει πίσω στο Ζάιρο, αυτός πιο πίσω στο Φυλαχτού. Φυλαχτού για τον Σεμέδο. Φάουλ, πέναρτι είναι, ήταν μέσα. Κάτω χαμηλά το πόδι του Δημητρίου, αν το δείτε. Τώρα αν είναι μέσα, δεν φαίνεται από εδώ. Από εδώ θα δούμε. Όχι, αν έγινε μαρκάρισμα, έγινε μέσα νομίζω. Στα δίχτυα η μπάλα, εύστοχος ο Όνι Βαλακάρη. Πέμπτο του γκολ στο πρωτάθλημα, πάρα πολύ σημαντικό. Η Πάφος πολύ κοντά στην δεύτερη της νίκη στο πρωτάθλημα. Δεν λαθεύει, από τα 11 βήματα νικάει τον project και κάνει το 2-0 στο 26ο λεπτό. Ναι, Γιώργο. Πλευράς ΠΑΕΚ θα αποχωρήσει ο Νάντο για να μπει στην θέση του ο Ανδρέας Νεοφύτου και από πλευράς Πάφου ο Σεμέδο. Ξανά το ευτοχτήμα απέναντι από τον Όνι Βαλακάρη. Έπαιζε στην άλλη πλευρά ο Πάτρικ Πρότζεκ. Μέσα λοιπόν ο Ανδρέας Νεοφύτου, ενώ βλέπουμε τον πανηγυρισμό του Βαλακάρη.